η Μαρία Μπακοδήμου και ο Φώτης Εργουλόπουλος. Κάνω δοκιμαστικά καθίσματα. Να κάνεις να δεις τι σου είπε. Καλό το φως, ξέρεις. Ο πορωμένος επαγγελματίας μόλις μπήκε και σκέφτηκε που βγαίνω καλύτερος. Τι να κάνω. Καλύτερη. Τι. Είσαστε ανταγωνιστικοί. Όχι, αυτή είναι ανταγωνιστική. Αφού όταν έχει μια ιδέα, πάει στον πίνακα. Εγώ τη μοιράζομαι την ιδέα μου. Κυρίες και κύριοι, έχει φτιάξει ένα πίνακα και βάζει τελεία. Ιδέα Μαρίας, ιδέα Μαρίας. Για να ξέρω πώς εξελίσσομαι. Είχα τον Ιούνιο τόσες ιδέες. Να δω το Σεπτέμβριο. Έχω περισσότερες. Δεν γράφει Ιούνιος επάνω. Δεν έχεις, αφού μου βγάλατε τον πίνακα, τι να γράφει, γιατί είστε ζηλιάριδες. Γιατί, συγγνώμη, αυτό είναι αλήθεια. Είχα ένα πίνακα και βγήκαν οι τελίτσες μου από το χαρτόνι και συνέχιζε στον τοίχο γύρω-γύρω και μου το βγάλανε, κυρία Νίκο. Πού ήταν οι τελίτσες του Φώτη, κυρία Μαρία? Δεν είχε τελίτσες, γι' αυτό το βγάλανε. Ο Τουίτη και ο Σιλβέστρος, όχι ο Τον Κιοντέρι. Εγώ είμαι ο Τουίτη, κυρία Νίκο. Ναι, ναι, και εγώ είμαι ο Σιλβέστρος που πάει και τρώει. Νομίζω πως δεν αγαπούν. Με χρειάζεστε να φύγω. Όχι, κρίτε, ένα καφέ, κάτι να κάνει. Τι έχουμε μετά από αυτό. Ένα καφέ, κάτι και να κάνω. Αλλά πείτε μου κάτι. Συγγνώμη, αν δεν σου μιλάω πολύ, γιατί είναι το καλό προφίλ. Είναι το καλό προφίλ. Η Μαρία θα μιλάει μονίμως έτσι. Θες να κάτσεις εσύ εδώ και να κάνω. Όχι, με νοιάζει. Κάνω πλάκα, κάνω πλάκα. Λέγε, λέγε. Ήθελα να μου πείτε ειλικρινά, αν αυτό το κομράντερι που έχετε, που είσαστε κόμραντς, που είσαστε συντρόφια, που είσαστε ντουέτο το οποίο δεν κλέβει ο ένας από τον άλλον, όπου έχετε μοιράσει τις ευθύνες σας και όπου η Μαρία είναι ο κακός μπάτσος και ο Φώτης είναι ο καλός μπάτσος. Έτσι φαίνεται. Έτσι αλήθεια. Φαίνεται. Πώς είναι, αλήθεια. Πώς είναι η αλήθεια. Αυτός φτιάχνει τις κακές ερωτήσεις και σου τις δίνει να εσένα. Σου πω, και εσύ βάζεις τελίτσες. Θα το πω σε όλη πρώτη μας φορά στη ζωή μου. Σταμάτα. Σταμάτα. Σουζάνη. Θα το πω για πρώτη φορά. Η Μαρία. Είναι καλλιτεχνικό σου γιατί σε ήξερα ως Μαρία. Η Μαρία είναι το μυαλό, εγώ είμαι το συνέστημα. Εσύ είσαι το κορμί. Αυτό είναι. Άλλο νόμισα ότι θα έλεγες. Τι θα έλεγα. Ότι εσύ είσαι χειρότερος και βάζεις εμένα μπροστά να φαίνομαι. Που είναι αλήθεια. Εσύ μπαίνεις μπροστά γιατί έχεις τα κουράγια, εγώ όμως κλείνω, εγώ βάζω την τελεία. Κουβεντιάζετε σοβαρά πράγματα με τους καλεσμένους σας ή όλα πρέπει να είναι ανάλαφρα για να βγάζουν γέλιο ή και καμιά φορά λίγη ένταση για να κουβεντιάζετε το θέμα και να ανεβαίνουν τα νούμερα της HB. Όχι, σοβαρά. Μπορεί να κουβεντιάσουμε, αλλά δεν θα να λύσουμε και ένα ολόκληρο θέμα. Φαντάζομαι. Ναι, αλλά μετά, όσο πιο σοβαρό, τόσο πιο πολύ σου έρχεται στο μυαλό σε τριβέλεις να το ξεφτιλίζεις που το ξεφτιλίζεις στο τέλος. Ποιος από τους δύο ξεφτιλίζει τα θέματα περισσότερο? Γιατί εσείς είσαστε ιδανικά μοιρασμένοι στο ξεφτύλισμα θεμάτων, εννοώ. Ποιος λοιπόν ξεφτιλίζει? Έχουμε ένα κοινό νου, καταρχήν. Και πώς. Ωραία. Λίγο flashback. Πώς συνέπεσε ο νους αυτός να είναι κοινός? Δηλαδή θέλω την πρώτη μέρα της γνωριμίας σας και πλήρη περιγραφή, τη μισή από τη Μαρία, τη μισή από το Φώτη. Μαρία. Εγώ συνάντησα το Φώτη που ήταν σε νεαρή. Όταν η Μαρία συνάντησε το Φώτη, αυτό είναι το κεφάλαιο. Ο οποίος ήταν έτσι πολύ χαριτωμένος, πολύ γλυκός, με αυτό το baby face και με πολύ ωραία ρολόγια. Φετίχ. Όχι, ναι. Όχι τίποτα ακριβά, ξέρεις τα. Ναι, ωραία μεν, αλλά σουάτσα. Είχε, ναι, σουάτσα, αλλά με ενδιαφέρον, με φαντασία, με όλο αυτό. Και είχαμε πάρα πολύ κοινή γλώσσα. Δηλαδή, ο τρόπος που μιλάμε και τώρα ήταν και τότε. Ίσως όχι τόσο καλή επικοινωνία που τώρα μπορούμε να κοιταχτούμε και να καταλάβουμε. Είναι πολύ λεπτολόγος μας, λες τα χοντρά. Λοιπόν, τα χοντρά ήταν ότι είχε πάρα πολύ κοντό μαλλί. Ήταν λίγο πιο καστανή από τώρα. Δεν ήταν έτσι ξανθιά. Κοντό μαλλί και εκεί που τη λάτρεψε ήταν όταν σε κάποια φάση μας μάζεψε όλους και λέει: Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Ναι, μας είχες μαζέψει. Ήτανε... Άρα ήταν πάντα ο ηθήνων νους. Ναι, ήταν αυτή η οποία ξέρει, θα μας έβαζε το τζαμπουκά. Και λέγω: Όχι, παιδιά, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Πάμε παραπέρα. Κατάλαβες, ήσουν λίγο. Είναι τελικά ο τσαμπουκάς της ιστορίας. Δηλαδή είναι η Μαρία, η γυναίκα που διεκδικεί. Δεν είναι τσαμπουκάς, είναι πάρα πολύ συγκαταβατική. Μπορεί να στο συζητήσει το πράγμα, δίνει περιθώρια, πάρα πολλά δίνει. Αλλά κάποια στιγμή ξέρεις, φτάνει στο τέλος της και σου λέει: Όχι, εδώ μέχρι εκεί. Το ότι είναι τσαμπουκάς το έκρινα σήμερα από την ατέλειωτη δυσφορία της όταν έμαθε ότι θα τραγουδήσεις. Και δεν ήταν προσποιητή να φτιάξουμε θέματα. Δεν θέλει εκπλήξεις η Μαρία. Εδώ πέρα της είχαμε κάνει μια έκπληξη στα γενέθλιά της. Και επειδή συνονοήθηκα με τον αρχισυντάκτη και κάποια στιγμή του λέω: Έλα να βάλουμε αυτό το βίντεο τώρα. Και γυρνάει και μας βλέπει. Και κατεβάζει το χέρι. Σηκώθηκε και έφυγε από το μοντάζ. Μια άλλο. Όχι. Είναι μετά τις 12, μπορείς να πεις ακριβώς τι είπε. Είστε μαλάκες. Είστε μαλάκες, είπε. Ξέρεις τώρα,
Άμα βλέπεις τον κολλητό σου με τον συνεργάτη σου, τον επίσης κολλητό, εμένα δεν θα μου, να, εμένα δεν θα μου πήγαινε το μυαλό. Μιλάει η γυναίκα, μιλάει. Ναι, αυτά κάνει και μετά το συγχωρώ. Μιλάει. Ό,τι δεν κάνετε στην εκπομπή σας, το μοιράζεστε ωραία. Το κάνετε στην εκπομπή μου. Και δύο μέρες πριν συνωμοτούσαν και τους ξαναβλέπαμε στο μοντάζ να συνωμοτούν. Και λέω, τι έγινε, παιδιά, και δεν μου λένε. Ενευρίασα. Και εσύ δεν ψηλιάστηκες, γενέθλια έρχονται. Έλατε. Η συνωμοσία είναι για το καλό μου. Θα μου φέρουν ένα μονόπετρο και ο Φώτης θα μου πει μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας. Μα δεν μου φέρανε τίποτα. Και ένα βίντεο μου κάνανε σιγά. Εδώ στα μπιλάραμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτή δεν έχει χιούμορ όταν βλέπει συνωμοσία και εσύ δεν ξέρει να κάνει δώρο. Είχατε ποτέ σα. Σχισουλά. Τίποτα ερωτικό τέτοιο. Σεξάκι. Όχι σεξάκι. Α, σεξάκι. Αν είχε κανείς κάτι μαζί σου, δεν θα είχε σεξάκι, θα είχε σεξάρα, κυρία μου. Φινάκι. Δεν τα γράφουμε αυτά, είναι τα κομμένα, έτσι. Θα σας τα δώσω να τα παίξετε εσείς. Αυτό το πλατωνικό που λέμε. Δεν είναι ανάγκη να πάμε, τουλάχιστον στο πρώτο βήμα, προς την συνουσία και το σεξ. Γιατί μπορεί να μην υπήρξε. Ερωτικό αυτό, είχατε διάθεση ο ένας για τον άλλον. Τρελή. Ε? Ψεύτη. Εάν συνεχίσεις να ψεύδεσαι, είναι το ίδιο κακό με το να πέρδεσαι. Μπα. Ναι, θα το συνηθίσει ο κόσμος και το ψέμα δεν θα βγάζει πια γέλιο. Λοιπόν, γιατί βγάζει. Το πέρδεμα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Βγάζει γέλιο. Σας έχει τύχει καλεσμένο σας στην εκπομπή που κάθεται σχετικά κοντά σας να παίρνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ποτέ. Εμένα μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει. Με έναν διάσημο. Αχ, να πω κάτι. Ναι, να το πεις οπωσδήποτε χωρίς όνομα. Έτσι. Όχι, όχι, όχι. Χωρίς ούτε όνομα. Και εγώ με όνομα, κυρίως γιατί ο άνθρωπος είναι πεθαμένος. Πες το καλέ τότε. Όχι, δεν μπορεί να αμυνθεί. Και άμα λέει ψέματα, ο Νίκος θα σηκωθεί από τον τάφο να τον. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ο νεκρός δεν δικαίωται και στο πέρδεστε. Γιατί ο νεκρός δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Να σου πω, πες τότε να τελειώνουμε, να σας πω και εγώ το δικό μου. Κάτσε μισό λεπτό. Έλεγα λοιπόν ότι καθόταν δίπλα μου, καλή ώρα, γνωστός, διάσημος, δημοφιλής Έλλην κωμικός, ο οποίος, παιδιά, το τι κλάσιμο έριξε στη διάρκεια. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ακριβώς. Για λέγε. Εσείς έχετε σκάσει από την περιέργεια. Εσείς να σκάσετε. Δεν κάνει, θα το πω μετά. Θα σου πω μετά εσένα. Μετά. Ο οποίος, παιδιά... Αυτό άρχισε να βγάζει. Είσαι παραπονιάρα του κερατά. Δώσ' τη σένα όλα. Θα πάρω το πάγο. Όλα και κάτι να πάρεις, αρκεί να έχεις πάρει κάτι παραπάνω από το Φώτη. Όχι, βρε. Λοιπόν, μύριζε τόσο άσχημα. Σταμάτα, βρε, Βραδιάνικο. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Ότι μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αναπνεύσω, να μιλήσω. Και ήταν δύσκολο. Και γι' αυτό έφυγα από το κανάλι. Η εσπρέσο μεθαύριο και η τράφη. Για μια κλανιά έφυγε από το κανάλι ο Μάς. Κάτσε να σου πει αυτό που είναι πολύ ωραίο. Πες μου το δικό σου. Είναι ένας τραγουδιστής παλιά, πολύ παλιά. Το έχω ακούσει, δεν το έχω δει, έτσι. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Όχι, αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες. Στο στάδιο στο Καλλιμάρμαρο που κάνανε τους αγώνες. Παλιά! Είσαι μικρός! Εγώ είμαι μικρός για να ξέρω από τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί είναι από αυτούς τους τραγουδιστές. Α, σηκώνε το όφιος, ναι. Είναι από αυτούς τους τραγουδιστές που ξέρεις, κάνουν εκείνο το. Κάνουν το. Και πάει στο φινάλε. Και εκεί το παίρνει το μικρόφωνο. Και το βάζει σε όλο το στάδιο να. Πρέπει, συγγνώμη, κάτσε εκεί που είσαι. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε με τα κατάλληλα ηχητικά εφέ. Δηλαδή, την ώρα που θα κάνεις το θα κάνω εγώ το ηχητικό εφέ. Είσαι έτοιμος. Όχι. Κάνε, κάνε την κορώνα, κάνε. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι που περιμένω είναι ένα κορίτσι σκληρό και επίμονο που έδωσε μάχη ενάντια στις πιθανότητες και νίκησε την επιστήμη και τις πιθανότητες. Ήταν μαθημένη άλλωστε να νικάει με τόσες νίκες στη σκηνή και στην τηλεόραση. Έλα μέσα, Πέγκη Τρικαλιώτη. Μουσική.
Μίλα όσο θες τώρα. Εγώ θα πάρω αυτό. Ωραία. Λες και μου είπαν να μιλήσω. Λοιπόν, είσαι από τις σπάνιες περιπτώσεις που χρειαζόσουν ένα παιδί για να στανιάρεις. Κοίταξε, συνήθως δεν λένε καλά λόγια, υποδοχή, τι όμορφη που είσαι κτλ. Πίπες. Σε σένα ισχύει χωρίς καμιά. Το βλέπει ο κόσμος σίγουρα. Είσαι πιο φρέσκη από ποτέ. Ευχαριστώ. Και παιδιά, πιο όμορφη από ποτέ, ρε Πέγγι. Αχ, πόσο σ' αγαπώ, όμορφο εδώ. Πάντα σ' αγαπούσα. Αυτό έλειπε από τη ζωή σου. Νομίζω ναι. Ξέρεις, το ήθελα από πάντα αυτό. Από νέα, από 20, από 19, από 18, ήθελα παιδί. Δεν το ήθελα εκείνη τη στιγμή, αλλά αν μου ερχότανε, θα το κράταγα, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι δυσκολίες, τι πιθανότητες είχες για να το κάνεις το παιδί? Θα σου πω μόνο κάτι, ότι κάποια στιγμή είχα στείλει τις εξετάσεις μου στο εξωτερικό, σε ένα ειδικό κέντρο για το θέμα που είχα στο Λονδίνο, και ήρθε το χαρτί και έγραφε ότι έχω 0,01% πιθανότητες να κάνω παιδί. Να κατεβάσω Άριο για να κάνω παιδί. Να σου πω, και έπαθες, δεν έπαθες ήττα με αυτή την ανακοίνωση? Τη μεγαλύτερη ήττα της ζωής μου. Γιατί όλο το, όχι μόνο με αυτή την ανακοίνωση, όλο αυτό το διάστημα που έτρεχα από γιατρό σε γιατρό, γιατί πήγα σε όλους τους γιατρούς που υπάρχουν στην Ελλάδα, κανονικούς και ή εξωσωματικούς ή τα πάντα όλα, ολιστικούς και τέτοια. Και όλοι μου λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για ποιο λόγο, κατάλαβες ποτέ? Ναι, έχω ένα θέμα τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ζήτημα στον οργανισμό μου. Μου λείπει μια συγκεκριμένη ορμόνη, η οποία εξαφανίστηκε μια ωραία μέρα. Σηκώθηκα χωρίς αυτή την ορμόνη και υπήρχε θέμα. Πόσο καιρό προσπάθησες? Από τη στιγμή που άρχισα να παίρνω αυτή την ορμόνη, σε μορφή χαπιών, πολύ χαλαρά δηλαδή, το δεύτερο μήνα που δοκίμασα, έμεινα έγκυος. Τι λέρε, παιδί. Έμεινα έγκυος, δεν είχα οάρια. Εξαφανίστηκαν τα οάρια από τον οργανισμό μου. Λοιπόν, έμεινα έγκυος, είμαι το πρώτο ή με το δεύτερο οάριο που κατέβασα. Άρα, με φυσιολογική σύλληψη, έτσι. Λοιπόν, θες να σου πω κάτι. Είναι ολοφάνερο τότε ότι ήταν ένα θέμα πρακτικό, βιολογικό, το οποίο μπήκε σε μια τάξη, ναι, και αυτό που λέω επαληθεύεται ως προς την εικόνα σου και την ηρεμία σου. Να πούμε επίσης κάτι που ξέρω εγώ και είναι πάρα πολύ αστείο όταν το ακούει κανείς, αλλά πάρα πολύ επώδυνο για κάποιον. Πόσες ώρες πριν κάνεις το παιδί, κοιμόσουν την ημέρα από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου? Κοιμόμουν 8-10 ώρες. Α, κοιμόσουν πόσο? Ναι, αγαπώ τον ύπνο. Απλώς κοιμόμουν πρωί. Δηλαδή, λόγω των παραστάσεων, ξέρεις πολύ καλά, οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν βέβαια, αλλά εμείς, όταν η βασική μας δουλειά είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, και τελειώνουμε στις 12, είστε σε μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, εγώ κοιμόμουν 4-5 το πρωί, 6, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και κοιμόμουν μέχρι το μεσημέρι και μετά. Δεν είχα και τίποτα να κάνω. Αν δεν είχα γύρισμα δηλαδή. Γενικώς όμως είσαι, ρε παιδί μου, μια φύση χωρίς αυτό το πράγμα να εκδηλώνεται σε άσχημη συμπεριφορά, αλλά είσαι νευρική. Πώς το λένε? Έχω δύο πλευρές. Η μία είναι αυτό που βλέπεις, που όταν χρειάζεται να μιλήσω, να είμαι έξω, να είμαι κοινωνική, στη σκηνή πάνω, είναι πολύ έντονο. Και υπάρχει και μία άλλη, που είναι η καθημερινότητά μου, που είναι κατατόνικ. Ναι. Είμαι σε κατατονία, ναι. Περίμενε, έχεις περάσει κατατονικές φάσεις καταθλιπτικές? Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν κλινική κατάθλιψη, ναι, αλλά έχω περάσει. Στο πλαίσιο της κυκλοθυμίας, ας πούμε. Ναι, αλλά κοίταξε, γενικά είμαι ένας. Αυτό δεν βγαίνει καθόλου προς τα έξω. Το ξέρουν μόνο οι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι. Είμαι ένας πολύ βαρύς άνθρωπος. Βαρύ. Ναι, είμαι... είναι αστείο να το λες. Ναι, γιατί δεν βγαίνει καθόλου. Γιατί δεν βγαίνει καθόλου προς τα έξω. Ναι. Είμαι βαριά. Δηλαδή. Υπάρχουν ατελείωτες ώρες την ημέρα, τώρα με το μόρα δεν μπορώ να το κάνω βέβαια αυτό, που δεν θέλω να μιλάω σαν άνθρωπο. Κλείνω τα κινητά και τέτοια, δεν τα σηκώνω. Είναι ένα κομμάτι μου όμως που το ξέρουν, ξέρεις, οι σύντροφοί μου, οι γονείς μου. Σ' αγαπούν όπως είσαι? Ναι, έχω πάρει αγάπη πολύ. Με έχουν αγαπήσει. Σου ζητάνε να αλλάξεις πράγματα? Ναι, μου έχουν ζητήσει. Και τι έκανες? Χώρισα. Έχει υπάρξει τύπος, πολύ μεγάλος έρωτας μου, ο οποίος μου είπε κάποια στιγμή, ήμασταν καιρό μαζί και του λέω θέλω να κάνουμε ένα παιδί, ήθελα παιδί. Και αυτός δεν ήθελε άνθρωπος να κάνουμε τώρα, ξέρεις πώς είναι αυτά με τις γυναίκες και τους άντρες. Λοιπόν, και μου λέει, για να καταλάβω, θες παιδί, μου λέει, μπορείς να γίνεις μάνα? Λέω, ναι, φαντάζομαι, ναι. Μου λέει, θα σου πω, μου λέει κάτι, γεννάς. Και του χρόνου σου λέω να πας να κάνεις την Ηλέκτρα στην Επίδαυρο. Τι θα κάνεις? Λέω, θα πάω να κάνω την Ηλέκτρα στην Επίδαυρο. Τι εννοείς? Μου λέει και το παιδί, του λέω, θα το κρατάς εσύ,
θα δούμε πώς θα γίνει περιοδία, θα βρούμε μια λύση, του λέω. Δεν είναι πολλές φορές που θα σου ζητήσουν να πας στην Επίδαυρο να παίξεις την Ηλέκτρα. Εγώ μου λέει, δεν θέλω τέτοια γυναίκα. Όπως μου είπε και ο Βυσκαδουράκης που από αυτούνου το στόμα το άκουσα, ότι ο Καζαντζίδης έλεγε «Η γυναίκα που της αρέσει το χειροκρότημα μακριά». μαθαίνεις λοιπόν ότι είσαι έγκυος. Γιατί έχεις καθυστέρηση προφανώς και πηγαίνεις να δεις και κάνεις εξέταση και βλέπεις και επιβεβαιώνεται ότι είσαι. Τι γίνεται? Αυτό ήταν επίσης πολύ αστείο, διότι πήγα σε μία γιατρό, είχα καθυστέρηση, γιατί έτσι κι αλλιώς είχα προβλήματα. Mm-hmm. Οπότε δεν ήταν κάτι που ήταν παράξενο ότι είχα καθυστέρηση. Σου έχει ξανατύχει. Ναι. Λοιπόν... Δεν έκανες μόνη σου τεστ? Όχι. Το είχα. Πρόσεξε. Υπήρχε στο ντουλαπάκι μου, αλλά δεν το έκανα. Δεν ήθελες να το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και έχω πάει για άσχετο λόγο σε μία γιατρό που κάνει κάποιες εξετάσεις, τέλος πάντων. Που βλέπει τις ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό σου και σου δίνει αντίστοιχες βιταμίνες και τα λοιπά. Ολιστική δηλαδή. Ναι. Και έπρεπε να κάνω μία συνέντευξη με αυτή, να της πω όλα μου τα θέματα και τα λοιπά, και μετά να πάω την επόμενη μέρα το πρωί να μου πάρει αίμα να δουν. Πάω λοιπόν ένα απόγευμα, κάθομαι, μιλάμε μία-δύο ώρες, της λέω και το θέμα που έχω και τα λοιπά. Πρέπει να σου πω ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση ψυχολογικά. Δεν έχω περάσει χειρότερα ζωή μου δηλαδή. Και μου λέει. Μου λέει, αυτή είναι και Ελληνογαλλίδα. Μου λέει, πηγή να σου πω, να φέρω λιγάκι, να σου πάρω λίγο αίμα. Τι λέω, να το κάνω στο αίμα, αύριο εδώ θα έρθω. Μου έχει λίγο, έτσι θέλω λίγο, να σε πάρω. Μου παίρνει αίμα. Λοιπόν, πάω σπίτι μου. Μετά από μία μισή-δύο ώρες, τι πάει το τηλέφωνο. Μου λέει, πηγή, εγώ είμαι. Τι λέω, γεια σου. Είσαι εγγυός. Είσαι πολύ εγγυός, πηγή, είσαι πολύ εγγυός. Λέω, πολύ εγγυός, τι εννοεί. Μου λέει, σου έκανα χωριακή και είσαι πολύ εγγυός για τουλάχιστον 2 μηνών. Ωραία, και κλείνει το τηλέφωνο. Ναι, και εκεί παίζω. Ακίνητη. Έμεινα ακίνητη. Για να μην το χαλάσεις. Ναι, ναι. Έμεινα ακίνητη. Λέω, πήρα τον άνθρωπό μου. Του ήταν σε ένα meeting. Και δεν το σήκωσε και τον ξαναπήρα. Εντάξει, δεν τον ενοχλώ ποτέ, γιατί ξέρω ότι κάνει μια δουλειά πολύ έντονη που δεν μπορώ να τον ενοχλήσω. Και αν τον θέλω κάτι, θέλω να μείνω. Πάρε με, σε παρακαλώ. Είχες να το πεις ότι είμαι πολύ έγκυος. Και τον πάρε με, είμαι έγκυος. Είμαι έγκυος. Και μου είπε να πάρω αμέσως και ένα φάρμακο αυτή. Πήγαινε τώρα, του λέω, παράτα το meeting με το φάρμακο να το πάρει. Ήθελε παιδί ο σύντροφος. Ναι, ήθελε. Είστε μαζί. Είμαστε μαζί. Να σου πω, τον αγαπάς πιο πολύ από όλους. Ναι, τον αγαπάω πιο πολύ από όλους. Γιατί σε έκανε μαμά. Ναι. Γιατί μου έχει δώσει αυτό το δώρο. Είσαι ερωτευμένη. Είμαι ερωτευμένη. Πόσο καιρό είστε μαζί? Δεν είμαστε πολύ, είμαστε 4 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. 3-4 χρόνια. Άλλοι δεν έχουν κάνει τέτοια σχέση στη ζωή τους. Άντε. Ξέρεις τι. Το παιδί ήρθε, το πρόβλημα δημιουργήθηκε σε μένα όταν ήμασταν μόνο 6-7 μήνες μαζί. Δηλαδή? Το πρόβλημα δηλαδή το ορμονικό μου παρουσιάστηκε όταν ήμασταν 6-7 μήνες μαζί μόνο. Δηλαδή ήμασταν πολύ καινούργια σχέση. Και ήταν εκεί. Και θα μπορούσα να πει, είναι πολύ αυτό. Δεν μπορώ να τα αντέξω εγώ αυτό. Γεια σου. Όχι, όχι. Κάψε οι άντρες οι σωστοί το παλεύουνε. Αν μη τι άλλο, πρώτα το παλεύουνε. Ναι, ναι. Και το όχι, ήτανε... Πόσο είναι το παιδί τώρα? Είναι 2,5 μου αρέσει. Θα γίνει σχεδόν 3. Είναι σχεδόν 3. Αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά ξέρεις πότε σε είδα. Στο Φιντανάκι. Και ξέρεις τι είχα πει. Τι? Φιντανάκι. Καινούριο. Ήσουνα... Σε είχε πάρει ο Σταμάτης, έπεσε Διάνα δηλαδή, ήσουνα εξαιρετική. Είχε βουήξει η Αθήνα τότε με σένα. Και έκτοτε γενικότερα όλη σου καριέρα ήταν family, ας πούμε, όλες σου. Δεν σε έχω δει ποτέ μέτρια, ρε παιδί μου. Αχ, μωρό Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Όχι, δεν σε έχω δει. Ο Σταμάτης τότε με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί είχα και μια περίεργη περιπέτεια, μην την επαναλάβω τέλος πάντων, το προηγούμενο καλοκαίρι, μια παράσταση που δεν. Ήταν σαν να με διώξανε δηλαδή την παράσταση. Ποια σχολή τελείωσες? Θέατρο τέχνης. Και από πού σε διώξανε? Δεν θέλω να πω, δεν έχει σημασία. Και με παίρνει ο Σταμάτης τηλέφωνο και μου λέει, έλα, άκουσα για αυτό το που συνέβη. Τέλος πάντων, μου λέει, δεν θέλω να στενοχωριέσω, πήγαινε διακοπές και έλα, μου λέει, γιατί το χειμώνα θα ανεβάσουμε το Φιντανάκι. Λέω, Σταμάτης, ευχαριστώ. Έλα, σε ευχαριστώ. Έλα. Ξεκινάμε πρόβες τότε, ξέρεις. Χάρηκε που σε διώξαν, σου λέει, για να τη διώξουν αυτή έχει πυγμή. Διώξανε, γεια σου.
Όχι, ήσουν εξαιρετική. Και γενικά δεν έχεις κανένα παράπονο από τη δουλειά, ρε παιδί. Κανένα, κανένα. Η δουλειά σου έδωσε απλόχερα ό,τι τις προσέφερες και εσύ, ας πούμε. Ο κόσμος έχει αγαπήσει. Λεφτά έβγαλες. Εσείς δεν έβγαλα, γιατί δεν έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Εγώ δεν έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Έχω κάνει 3 σύριαλ με το Κουτσομίτη, που τα σύριαλ του Κουτσομίτη δεν είχαν χρήματα για τους ηθοποιούς. Τα έπαιρνε παραγωγή. Ναι, καταλαβαίνεις. Και μετά έκανα. Ναι, μία φορά έχω βγάλει λεφτά που έκανα μια σειρά, την τελευταία σειρά που έκανα. Ποια ήταν? Με τον Γεωργούλη, Κινούμενη Άμμος λέγονταν.